Κοντά μας ο Παναγιώτης Χαϊκάλης, ποδοσφαιριστής Μαρκό. Παναγιώτη, αφήνεται πίσω το μάτς με τον Αστέρα Βάλης. Ακολουθεί δεύτερο τοπικό ντέρμπι με ομάδα της Ανατολικής Αττικής. Την Κυριακή 3 η ώρα κόντρα στην Θεία Δελαφίνα. Στο σχολείο σου. Εντάξει, ήταν ένα δύσκολο μάτς για μας. Ξέραμε για την έδρα, ξέραμε το πόσο δύσκολο θα είναι και το τοπικό αλλά και σαν αγώνας. Η ομάδα μας για άλλη μια φορά δεν έχασε. Κατάφερε και πήρε ένα πόντο σημαντικό. Ερχόμαστε τώρα την Κυριακή στην έδρα μας και όπως έχουμε ξαναπεί, επειδή πάμε για πρωτάθλημα, η έδρα μας είναι φρούριο και πρέπει να πάμε πάλι για την νίκη. Ποια στοιχεία θα κρίνει το παιχνίδι της Κυριακής και αν θεωρείς ότι έχετε τον πρώτο λόγο για την νίκη? Όλα τα παιχνίδια της ΓΑΜΑ Εθνικής, όπως παίζουμε και ξέρουμε, έχει δυνατές μονομαχίες, φάουλ και γενικά πολύ βαβούρα. Η ομάδα μας όμως παίζει ποδόσφαιρο σωστό, έχουμε καλούς παίχτες, ποιότητα και θεωρώ ότι σίγουρα θα έχουμε τον πρώτο λόγο. Τι μήνυμα στέλνει στον κόσμο της ομάδας, το προηγούμενο εντός έδρας μαζί με τον Άγιο Νικόλαο σας στήριξε, ήρθε και στη Βάρη, το σχόλιο σου? Οι φίλαθλοι έχουν έρθει σε όλα τα μάτς, μας έχουν βοηθήσει απίστευτα. Όπως και με τον Άγιο Νικόλα, είδαμε ότι με τη στήριξή τους καταφέραμε και βάλαμε ένα γκολ στις καθυστερήσεις. Γι' αυτό και τους θέλουμε πάλι κοντά μας για να μπορέσουμε να πανηγυρίσουμε μαζί το τρίποντο. Ευχαριστούμε πολύ.